Πάμε, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, λοιπόν, να μιλήσουμε με τον πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη εδώ στην τηλεφημερίδα μας και θα μιλήσουμε με τον καθηγητή της Θεολογικής για το Τριώδιο. Έχετε πολλές ερωτήσεις. Είναι λογικό, βέβαια. Τις απαντήσεις αναζητούμε κι εμείς. Πατέρα Βασίλειε, την ευχή σας να ζητήσουμε πρώτα απ' όλα. Χαίρετε του Κυρίου μας. Λοιπόν, ανταμώνουμε για να απαντήσουμε και για τα ερωτήματα των τηλεθεατών μας, γιατί είναι πολλοί που ρωτούν τώρα. Ξεκινάει το Τριώδιο. Πότε αρχίζει, πότε τελειώνει, τι είναι κυρίως το Τριώδιο, έτσι να απαντήσουμε σε αυτό πρώτα. Είναι μια εκκλησιαστική περίοδος. Βλέπετε, αυτή η έκφραση «ανοίγει το Τριώδιο», από πού προέρχεται? Καταρχήν, το Τριώδιο, κύριε Κλιματσίδα, είναι ένα βιβλίο, ένα λειτουργικό βιβλίο, το οποίο περιέχει ύμνους της Εκκλησίας, περιέχει όλες τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, θα λέγαμε, ή μάλλον τις κυριότερες εκκλησιαστικές ακολουθίες και τους ύμνους, που περιλαμβάνονται από αύριο το απόγευμα, το Σάββατο δηλαδή του Τελών και του Φαρισαίου, της Κυριακής του Τελών και του Φαρισαίου, μέχρι το Μέγα Σάββατο το πρωί. Οπότε λοιπόν, καταρχήν είναι βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο το Τριώδιο. Δευτερογενώς τώρα έχει χαρακτηριστεί ως Τριώδιο όλη αυτή η περίοδος. Από το Σάββατο του Τελών και του Φαρισαίου, από την Κυριακή δηλαδή που διαβάζουμε το κείμενο αυτό στην Εκκλησία, μέχρι το Μέγα Σάββατο το πρωί. Οπότε λοιπόν είναι ταυτόχρονα και βιβλίο και εκκλησιαστική περίοδος. Και μάλιστα αυτή η εκκλησιαστική περίοδος θα έλεγα ότι διαιρείται σε τρεις υποπεριόδους. Δηλαδή υπάρχει το προκαταρκτικό στάδιο που αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και φτάνει μέχρι την Κυριακή της Τυρινής. Υπάρχει το κυρίως στάδιο που είναι το στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής που αρχίζει από το πρωί της της Καθαράς Δευτέρας και τελειώνει την Παρασκευή πρώτου Λαζάρου και μετά είναι το τελευταίο στάδιο, η κορύφωση δηλαδή, που είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Οπότε το Τριώδιο αφορά αυτές τις τρεις μικρότερες περιόδους. Και είναι σημαντικό νομίζω, διότι μας εισάγει σε μια άλλη, θα έλεγα, ατμόσφαιρα, η οποία υπάρχει στην Εκκλησία, αλλά τώρα μας εισάγει σε μια πιο έντονη πνευματική ζωή. Οι βασικές αλήθειες που κομίζει το Τριώδιο ποιες είναι? Κοιτάξτε τώρα, να αρχίσουμε από αυτή την Κυριακή του Τελών και του Φαρισαίου. Καταρχήν μας κομίζει την αλήθεια της πραγματικής προσευχής. Όχι της προσευχής της τυπικής που κάνουμε συνήθως οι χριστιανοί, αυτής της εξωτερικής προσευχής ή της προσευχής του καθήκοντος που λέμε, αλλά της εσωτερικής προσευχής, που αυτή η εσωτερική προσευχή, η γλυκύτητα της προσευχής, έχει μέσα μετάνοια, έχει μέσα ευχαριστία στο Θεό, έχει μέσα παράκληση και ταυτόχρονα ανοίγει τον άνθρωπο, τον κάνει ευρύχωρο. Ενώ βλέπετε η άλλη, η προσευχή η φαρισαϊκή, και τύπος είναι ο Φαρισαίος που θα ακούσουμε την Κυριακή, αυτή η φαρισαϊκή προσευχή τι κάνει? Κλείνει τον άνθρωπο, συσπυρώνει τον άνθρωπο, κάνει τον άνθρωπο εγωκεντρικό. Και αυτό πρέπει να το δούμε λιγάκι εμείς οι χριστιανοί. Όχι την προσευχή ως καθήκον. Έτσι, την προσευχή να αναζητήσουμε το βάθος και τη γλυκύτητα της προσευχής. Και είναι δυνατόν να φτάσουμε, να αγκαλιάσουμε και να προσευχόμαστε υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Αυτό βέβαια είναι μια ακραία, θα έλεγα, χαρισματική κατάσταση, αλλά θα πρέπει προς τα εκεί να οδεύουμε δηλαδή. Και βέβαια τον τρόπο της προσευχής μας τον δείχνουν τα κείμενα τα ιερά. Και η ύμνη, και το ψαλτήρι, και οι ευχές και οι ακολουθίες της Αγίας μας Εκκλησίας. Η πρώτη λοιπόν θα έλεγα είναι η προσευχή. Μια δεύτερη αλήθεια, κυρία Κλιματσίδα, είναι ο τρόπος της μετάνοιας. Θα δούμε δηλαδή την άλλη Κυριακή του Ασώτου λόγου χάρη. Θα δούμε ποια είναι η πραγματική μετάνοια. Όχι αυτή η επιφανειακή μετάνοια, απλώς μια τακτοποίηση της συνειδήσεως και μια φαινομενική αποενοχοποίηση, αλλά μετάνοια ως καρδιακή μετάνοια. Αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Έρχομαι λοιπόν και εσύ με δέχεσαι. Αυτή η κραυγή του Ασώτου Ιού διεγείρει την καρδία του σπλαχνικού πατέρα. Και βλέπετε ότι αυτά πάνε μαζί δηλαδή. Λέμε Ασώτου Ιού, Ασώτος Υιός, σπλαχνικός πατέρας. Μετά μια άλλη έτσι αλήθεια είναι ο τρόπος της κρίσεως. Πώς θα γίνει δηλαδή η κρίση και βέβαια κριτήριο είναι η αγάπη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές που είναι στις τρεις πρώτες, θα λέγαμε, Κυριακές. Είναι και άλλες αλήθειες και άλλες κεντρικές έννοιες. Μια έννοια βασική είναι η έννοια της ασκήσεως. Τι σημαίνει άσκηση? Η νηστεία είναι μέρος της ασκήσεως. Αλλά ποια νηστεία όμως? Η των κακών
αλωτρίωσης, η απομάκρυνση των κακών, θυμού αποχή, αδικίας αποχή, όπως μας τα περιγράφει ο Μέγας Βασίλειος, όχι απλώς μια ενδεχόμενη αποχή από κάποιες τροφές αρτήσιμες. Αυτό θα έλεγα είναι το πιο εύκολο μέρος αυτής της ασκήσεως. Το θέμα είναι τα ψυχικά πάθη να δουλέψουμε λίγο. Να φύγει ο φθόνος, δηλαδή να φύγει η κακία, να φύγει η πλεονεξία, έτσι, και όλα τα άλλα πάθη. Άσκηση λοιπόν, νύψη, μια άλλη κεντρική έννοια του τριωδίου. Τι σημαίνει νύψη? Νύψη είναι αυτή η πνευματική εγρήγορση, η πνευματική ετοιμότητα. Αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες, που είναι οι νυπτικοί πατέρες, του να μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή να καταλαβαίνει τους πειρασμούς, να καταλαβαίνει τους λογισμούς, αν είναι εκ Θεού ή εκ δαιμόνων. Αν προέρχονται δηλαδή από το θέλημα του Θεού ή είναι από τον πειρασμό, από τον αντικείμενο, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Λοιπόν, προσευχή, μετάνοια, κρίσης, νύψη, άσκησης είναι κεντρικότατες έννοιες. Βέβαια, αυτές όλες οι έννοιες έχουν ως κέντρο το Σωτήρα Χριστό, έτσι. Προς τα οκεί οδεύουμε. Και στο τέλος της περίοδου αυτής θα μας καλέσει η Εκκλησία μέσα από το σύμνο της, δεύτερον και εμείς συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν ή να και συζήσουμεν. Δηλαδή, οδηγός αυτής της οδού, φως την οδό και σε αυτή την πορεία του Τριωδίου, ποιος είναι? Το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Κάποιοι που θεωρούν το Τριώδιο τώρα ευκαιρία και ξεφάντωμα, η Εκκλησία πώς βλέπει αυτή την αντίληψη? Ναι, εδώ τώρα είναι ένα πρόβλημα και βλέπετε, ενώ η Εκκλησία μας καλεί σε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, η κοσμική αντίληψη των πραγμάτων μας εισάγει σε κάτι άλλο, έτσι. Όντως, στο πρώτο στάδιο είπαμε, έχουμε και κατάλυση, λόγω χάρη την ερχόμενη εβδομάδα, έχουμε κατάλυση Τετάρτη και Παρασκευή, κάπως χαλαρώνει και το πρόγραμμα το πνευματικό η Εκκλησία για να μας προετοιμάσει για την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή. Αυτή η χαλάρωση στην αρχή γίνεται αφορμή για αυτό που είπατε, για τη λέξη ξεφάντωμα. Και να εκλαμβάνουν οι άνθρωποι αυτή την περίοδο ως ευκαιρία κοσμικής ψυχαγωγίας που φτάνουμε και σε πάρα πολλά έκτροπα. Αυτό θέλει λίγο προσοχή. Και μάλιστα πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι δήθεν φέρνουν στο φως παλαιά έθιμα σχεδόν ειδωλολατρικά. Έτσι, δηλαδή. Έτσι, ναι. Και αυτά τα έθιμα, αντί να προάγουν τον άνθρωπο, τι κάνουν? Ευτελίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Ας το έχουμε υπόψη μας αυτό, δηλαδή. Ενώ η Εκκλησία πού μας καλεί? Μας καλεί σε αυτή την περίοδο, καλεί τα παιδιά της δηλαδή, να αφήσουμε την υποκρισία, να αφήσουμε την τυπολατρία, να αφήσουμε την εξωτερική θρησκευτικότητα. Η Εκκλησία λοιπόν μας καλεί στην περισυλλογή, μας καλεί σε στροφή προς τον εσωτερικό κόσμο. Ο κόσμος τι κάνει? Μας προτείνει τη διάχυση, την εξωστρέφεια, και μάλιστα όχι την καλή εξωστρέφεια, γιατί υπάρχει και καλή εξωστρέφεια, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά μας καλεί σε μια εξωστρέφεια, μας καλεί στο θόρυβο, στη διάχυση, στη λατρεία παντοειδών, θα έλεγα, και συγχωρέστε μου την έκφραση, ειδώλων σήμερα. Οπότε θέλει μια προσοχή. Και ενώ κατακοσμήθηκαν τα ήθη με τη συμβολή και της χριστιανικής διδασκαλίας και των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι αγωνίστηκαν, βλέπετε, οι άνθρωποι έχουν αυτή την τάση πάντοτε των υπερβολών. Είπαμε, και το παίρνουν αυτό σαν αφετηρία από το γεγονός ότι υπάρχει μια χαλάρωση στο πρώτο στάδιο του Τριωδίου. Γιατί? Για να προετοιμαστούμε, έτσι, με αυτή την έννοια, για να μην οκνήσει ο άνθρωπος, για να μην φανεί οκνηρός δηλαδή σε αυτή την πορεία την πνευματική. Είναι αυτό όμως, κυρία Κλιματσίδα, ψυχαγωγία, αγωγή ψυχής? Μάλλον όχι. Μάλλον δυσκολίες μας φέρνει. Αλλά βλέπετε όμως και η κοινωνία την ενδιαφέρει. Πώς θα γίνει? Μην χάσουμε τις αποκριές, μην χάσουμε εκείνο, μην χάσουμε το άλλο. Δηλαδή όλα αυτά τι δεικνύουν? Δεικνύουν και φανερώνουν και την ποιότητα ή την μη ποιότητα του πολιτισμού μας. Αυτά λίγο να τα έχουμε κατά νου λοιπόν. Οπότε η Εκκλησία θα μας καλεί σε περισυλλογή, θα μας καλεί σε μετάνοια, θα μας καλεί σε σχέση και κοινωνία με το πρόσωπο του ζώντος Κυρίου Παντοκράτορος. Οπότε υπό την έννοια αυτή λοιπόν πρέπει να το προσέξουμε λιγάκι. Έτσι. Πατέρα Βασίλη, εμείς σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό Τριώδιο να ευχηθούμε. Ήταν μεγάλη μας χαρά που μιλήσαμε και σήμερα. Νομίζω ότι δώσατε απαντήσεις έτσι συνοπτικά σε αυτόν τον τηλεοπτικό χρόνο όπως μπορούσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας.
Βεβαίως, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλό Καλό Τριώδιο, και με Τριώδιο, καλό αυτές τις Τριώδιο. πνευματικές προϋποθέσεις που είπαμε, να πορεύονται οι χριστιανοί, που αν πορεύονται έτσι οι χριστιανοί, θα αποτελούν ζωντανά παραδείγματα και για τους άλλους ανθρώπους. Δεν τα λέμε μόνο για αυτούς που είναι εκτός Εκκλησίας ή εκτός πνεύματος της Εκκλησίας, αλλά τα λέμε όμως και για μας, που και θα νηστέψουμε και θα εκκλησιαστούμε και θα κοινωνήσουμε και θα μετανοήσουμε, δηλαδή και εμείς να ανεβάσουμε την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής. Να μην είναι απλώς μια επιφανειακή πνευματική ζωή. Καλή συνέχεια, κύριε Κλιματσίδη. Και σε εσάς την ευχή σας. Ακούσαμε λοιπόν τον πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη για το Τριώδιο. Απαντήσαμε νομίζω σε όλα όσα θέλατε. Ο πατήρ Βασίλειος απάντησε δηλαδή. Καλό Τριώδιο λοιπόν, ευχηθούμε από σήμερα και εμείς λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα και να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τον Άγιο Βλάσιο, τον Επίσκοπο Σεβαστίας. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του σήμερα, η εορτή του Αγίου Βλασίου. Έχετε δει ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της πατρίδας μας, από τις Ιερές Μητροπόλεις, όπου έχουμε τους ομώνυμους ναούς, στην ιστοσελίδα μας στο news.tv4y.gr.